Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία πραγματικά άρχισε να γίνει πρωτοσέλιδα με ενδιαφέροντες προσκεκλημένους. Από τη μία πλευρά ήταν ο Δημήτρης Παπαχρήστος, ο εκφωνητής του Πολυτεχνείου, ο Σεραφείμ Φιντανής, πρώην διευθυντής ελευθεροτυπίας και νυν πρόεδρος του ΕΕ του καναλιού, ο Γιάννης Τριάντης, στέλεχος και εκείνος της ελευθεροτυπίας, αρθρογράφος. Ο Αντώνης Κρόμπας, ο ηθοποιός για ένα περίφημο φιλμάκι από την παράσταση στο θέατρο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» και ο Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο γνωστός αναρχικός Κάιν. Από την άλλη πλευρά και οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν εμάς τους πολίτες, ο κύριος Ψύχας, ο κύριος Τσέλιος, ο κύριος Ψύχας είναι ένας μονοδός, ήταν ένας μονοδός της, και όχι βαρύτονος όπως είχαμε πει στην αρχή, της λυρικής, ο κύριος Τσέλιος, ο μαθηματικός καθηγητής, ο κύριος Μπερτόλης, επιχειρηματίας, και η κυρία Κούκουρα είναι απολυμμένη από, από τα μεγαλοκαταστήματα Φωκάς. Και βέβαια, κατά τη διάρκεια αυτής της κουβέντας, έγινε κατανοητό και αντιληπτό η απίστευτη σύγχυση που υπάρχει στους Έλληνες πολίτες σε σχέση με το πολιτικό γίγνεσθε. Απενοχοποιημένος ο κύριος Ψύχας, ένας άνθρωπος της τέχνης, ένας εκπληκτικός άνθρωπος κατά τα άλλα, γιατί αν τον παρακολουθούσες στη λυρική σκηνή, ας πούμε, θα έλεγες τι υπέροχος καλλιτέχνης είναι αυτός. Δήλωσε πρώην ψηφοφόρος του Πασόκ και νυν της Χρυσής Αυγής. Αυτό βεβαίως και δημιούργησε απίστευτη αντίδραση στους υπόλοιπους, όπως και ο κύριος Μπερτόλης, ένα ευγενέστατο παιδί, το οποίο δήλωσε ότι εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Δεν το στο είπε ευθέως. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία, σηματής του Βογιόπουλου από αριστερή οικογένεια, το οποίο επενεχοποιημένα έτσι απλά είπε στους υπόλοιπους ότι δεν το βλέπω το κακό που βρίσκεται. Σε ποιους όμως υπόλοιπους? Στο Γιάννη Τριάντη, που προσπαθούσε να καταλάβει το συνομιλητή του και να αντιδράσει ταυτόχρονα. Σε μένα που ευνηδιάστηκα, δεν γνώριζα. Μάλιστα, συνεργάτες μου είχαν γράψει ότι πρώην ψηφοφόρος του Πασόκ και νυν του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Του Κάιν, ο οποίος βεβαίως είχε ως αναρχικός, ενώ αναμένει το να αντιδράσει περισσότερο από όλους, είχε τη μεγαλύτερη κατανόηση επιλέγοντας το σωστό διάλογο και τον ήρεμο διάλογο, του συμπαθέστατου ηθοποιού του Αντώνη Κρόμπα και του Μίτσου του Παπαχρήστου, ο οποίος βεβαίως ήταν και ο πιο εκρηκτικός σε αυτή την κουβέντα, αντιδρώντας την επιλογή των συνομιλητών του, κάποιων συνομιλητών του, να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να μην αρέσει εμένα ή σε άλλους 10, αλλά σήμερα έτσι καταγράφεται και από την διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr, που ίσως μερικοί να προσπαθούν να την αμφισβητήσουν ακόμα. Θα δείτε όμως ότι είναι αρκετά εύστοχη και δεν κάνει λάθη. Είναι περισσότερο εύστοχη από άλλες δημοσκοπήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Προσέχουμε όσο μπορούμε. Δεν αποδεχόμαστε το θέσφατο των διαδικτυακών ψηφοφοριών μας. Υποστηρίζουμε όμως ότι επειδή στο παρελθόν έχουν βαθμολογηθεί με υψηλή βαθμολογία, ότι πρέπει να τις παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και περισυλλογή, μάλιστα θα έλεγε κανείς. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Ακούσουμε πρώτα το Σεραφείμ Φιντανίδη, για τον οποίο πολύ μου γράφατε χθες το βράδυ, ότι εσύ τον είχες καταγγείλει, είχες κάνει, είχες ράνει, αν θυμάστε τότε με τα έργα, τα Ολυμπιακά έργα, στα οποία σε μια εταιρεία συμμετείχε, αντιπροσώπευε η σύζυγός του. Μα είναι ποτέ δυνατόν, επειδή είχαμε καταγγείλει κάτι στο παρελθόν και επειδή κάναμε
τη δουλειά μας με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να την κάνουμε αυτό να είναι αιτία κακότητος ή μίσους από τις δύο πλευρές. Αργότερα, αν θυμάστε, πριν από ένα χρόνο περίπου, κυνηγήσαμε αυτόν τον Γρηγοριάδη, έναν επιχειρηματία από τους επιτίδιους του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κινείται στη Βόρειο Ελλάδα και τον οποίον επέβαλαν στην κυρία Φιντανίδη όταν επέλεξε αυτή να κάνει μια δουλειά ως εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος μιας ξένης εταιρείας για κάτι σκέπαστρα, και της τον επέβαλαν, όχι μόνο τον επέβαλαν, αλλά ο κύριος αυτός πήρε και όλα τα χρήματα και έγινε καπνός, αφήνοντας χρέος στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το ρεπορτάζ από την αντιπαλότητα, την κακότητα, το μίσος και αυτή τη μοχθηρία που επικρατεί. Όταν καταγγέλνεις έναν άνθρωπο ή μια συμπεριφορά ή μια κατάσταση, δεν σημαίνει ότι τον καταγγέλνεις στο δίνεκες. Γιατί εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω για όσους έκαναν την... και ήταν αρκετοί αυτοί που έκαναν την παρατήρηση χθες. Τώρα, πάμε να δούμε το απόσπασμα από το Σεραφείμ Φιντανίδη και επιστρέφω. Μπορώ να πω ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Τίποτα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όπως συνέβη και στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης, που λόγω της φτώχειας και της πείνας και της καταπίεσης αναδύθηκε ο Χίτλερ. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτό, βέβαια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτό ονειρεύονται, έναν Χίτλερ. Δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι η οργή τους. Δεν τους κατηγορώ εγώ. Η οργή τους είναι. Δεν πιστεύω ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Είναι η οργή. Και να πω και κάτι άλλο. Είπατε για τους μετανάστες. Άλλο η Αυστραλία που είναι 6.000 μίλια μακριά και άλλο η Ελλάδα που είναι μια γέφυρα με μια διαφορά. Τα πρώτα χρόνια τους δεχτήκαμε ευχαρίστως. Πήραν όλες τις πρακτικές δουλειές που εμείς δεν τις θέλαμε. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Οι μαμάδες μας είχαν μετανάστες για να τις περιποιούνται και όταν γινόταν η Αττική Οδός, θυμάμαι, και κατέρευσε μια γέφυρα, είχαμε 2 νεκρούς και 13 τραυματίες, όλοι οι Αλβανοί ήταν. Και τότε είχαμε βγει στην Αθήνα με έναν τίτλο «Αττική Εδώς». Τότε μας άρεσε αυτό. Τώρα δεν μας αρέσει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι άνθρωποι σαν τον κύριο Ψύχα, που έχει και μια καλλιτεχνική έτσι, προϋπηρεσία, πιστεύει σε αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορεί να ψηφίσει. Και να πω και κάτι άλλο, αγαπητέ. Στις προηγούμενες εκλογές 3 κόμματα αναδείχθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανεξάρτητη Ένωση και η Χρυσή Αυγή. Χωρίς εφημερίδα και χωρίς τηλεόραση δική τους. Από το διαδίκτυο Ανεξάρτητη Ένωση. Όχι μόνο από εκεί, από την οργή του κόσμου. Ναι, αλλά ως μέσον χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο. Εντάξει, ναι. Και οι δύο. Νομίζεις τώρα όλοι οι Έλληνες βλέπουν διαδίκτυο. Άστε τώρα, μην τα παραλέμε. Η οργή είναι. Άρα η οργή είναι. Ζήσαμε μία τριακονταετία οικονομικής, έστω και εικονικής ευμάρειας. Πράγματι. Το χρηματιστήριο ανέβαινε, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, αυτά, εκείνα. Μου έλεγε ένας πρέσβης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, εγώ δεν ξέρω κανένα Βρετανό, μου λέει, Βρετανός είναι. Εκτός από τους πολύ πλούσιους, δεν έχουν 2 και 3 εξοχικά, 3-4 αυτοκίνητα και ένα τι άλλο. Είχαμε κλητήρα στην εφημερίδα μας, 23χρονη, είχε 2 αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Ο κλητήρας στη Φραγκούρα Γεμάινη είχε μόνο ένα ποδηλατάκι που το είχε δώσει η επιχείρηση. Το παραξηλώσαμε. Γιατί πήγαμε να πατσίσουμε την ένδυα αιώνων. Το DNA που γράφεται μέσα σε ένα λαό είναι πολύ μεγαλύτερο από το DNA ενός ανθρώπου. Περάσαμε 600 χρόνια δουλείας. 2 αιώνες με τους Φράγκους και 4 με τους Οθωμανούς. Και πεινάσαμε και δυστυχήσαμε. Και ξαφνικά βγήκαμε στην... Μου έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο περίφημος αυτός άνθρωπος, φιλόσοφος. Λέει, μέχρι το 60 που οι Έλληνες ήταν φτωχοί, ήταν και φιλότιμοι και εργατικοί και τι ωραία χωριά χτίζανε. Όταν σιγά σιγά μπαίνει στην κατανάλωση, ήρθε η Χούντα. Αυτός πρόσθεται και το ΠΑΣΟΚ, για γνωστούς λόγους. Και η ιδιωτική τηλεόραση με τα reality και τα αυτά και εκείνα χαλάσαν οι Έλληνες. Και πέσανε με τα μούτρα στην κατανάλωση. Το 85 έδωσε μια συνέντευξη στο Guardian και έλεγα με καμάρι, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη
που έχει μόνο πολιτικό τύπο και καθόλου κουτσομπολίστικο. Πού να ξέρα τι θα γινόταν μετά το 90. Λοιπόν, όλα αυτά φτάνουν και τον κύριο Ψύχα να λέει θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Λυπάμαι που το ακούω, αλλά το κατανοώ όμως. Το κατανοώ. Είναι οργισμένος κι αυτός. Γιατί λέτε συνέχεια τον κύριο Τίποτα Ψύχα. Δεν γίνεται τυχαία. Τη δημοσκόπηση του κύριου Μάκη, ο Ζουγκλατζιάρ, δεν την έχει ερμηνεύσει κανείς πια. Δεν ήταν, δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Φοβάμαι ότι κανείς δεν την έχει ερμηνεύσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα και τις άλλες δημοσκοπήσεις. Χρυσή Αυγή είναι 10,5. Μπορεί να είναι και 12. Παρόλο όσα έχουν γίνει. Θέλω να πω ότι αυτά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτό είναι μορφή. Μάλιστα. Τώρα, ο Σεραφείμ βέβαια ανοίξε μια γενιά που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εύκολα. Οι περισσότεροι δηλαδή, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνανθρωποί μας μεγάλων ηλικιών που το χρησιμοποιούν, αλλά το διαδίκτυο έχει πάνω από 3 εκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή και πλησιάζει σιγά σιγά την τηλεόραση. Και όσο είπε ο Πρωθυπουργός κάτι για το Wi-Fi και ορισμένοι τον ειρωνεύτηκαν βεβαίως, διότι όταν πεινάς δεν σου λείπει το Wi-Fi, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όμως είναι μεγάλη ανάπτυξη μιας χώρας όταν υπάρχει δωρεάν Wi-Fi όλο τον κόσμο. Και είναι και, αλλάζει και δείχτες στην οικονομία, αυτό είναι γεγονός, αλλά πού μυαλό να σκεφτεί ο κόσμος κάτι τέτοιο και με ποια ψυχραιμία όταν έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας μπροστά του, όταν δεν γνωρίζει αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα ο επιούσιος. Πάμε να δούμε ποιον τώρα, τον κύριο Ψύχα, αυτόν τον μονοδό. Λοιπόν, έναν άνθρωπο δηλαδή που τον συνέδεσε άμεσα με την τέχνη, με τη λυρική, με το χάρισμα της φωνής, που δεν υπολογίζει αυτά που θα σου πει και ακολουθεί η έκπληξη, λοιπόν, με την ωραία του ροζ γραβάτα εκεί πέρα. Κοιτάξτε πώς εκφράστηκε. Το 95 ψήφισα ελληνισμό, τον Σοφιανόπουλο, τη Σκροπή, που ηρίστο εμπαρόδο ό,τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος τότε στις εκπομπές του στην τηλεόραση, βγαίνουν τώρα τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για να ζήσει. Το 2004 ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να τιμωρήσουν να βάλουν φυλακή τους Πασόκους. Μούση. Και το 2009 πια ψήφισα και Παπανδρέου Γεωργάκη. Ήταν πια, μου ξεχύλισε το ποτήρι εκεί πέρα και λέω μάγκα μου τέρμα. Τσιμπήσατε από το υπάρχουν λεφτά. Όχι. Γιατί παρουσίασε νέους ανθρώπους. Παπα Κωνσταντίνου, τον άλλον από τις Κυκλάδες, νέα πρόσωπα. Παρουσία λέω εντάξει, φύγανε τα λαμόγια ξέρω εγώ. Αλλά στο Πασόκ βέβαια, πού να ξέρω, εν κλεπτοκρατήν. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία τώρα... με τα ξωτά βρακιά για δέξιους κόλους. Με συγχωρείτε, τώρα μετά τις 12 μπορούμε να το πούμε αυτά. και ένιωσα ότι μια ρίση που λέγεται στην πατρίδα μου, είμαι από τη Μυτιλίνη, πρόσφυξη όμως, μικρασιάτης βέβαια, και εξής γι' αυτό το είπα. Λέμε στη Μυτιλίνη, μπορεί πάρα πολύ να μην το ξέρουν, το λέγανε παλιοί. Γάμσι με ρεγμπάρι, αλλά μη σκουπίξει και τζουτσού στο κάμψο. Δεν μας πείραξε 40 χρόνια που ερχόμασταν εις συνουσίαν, αλλά ότι πλέον θέλουν να σκουπιστούν και πάνω μας. Εκεί αυτό με πείραξε εμένα. Πάντως να τραγουδάμε. Είναι ψυχική διεργασία. Το τραγούδι είναι ψυχική διεργασία. Δεν είναι μόνο διεργασία, είναι και ξέσπασμα. Και καταγγελία. Και σήμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να, άμα θέλουν να, οι άνθρωποι, όποιος θέλει να σου αποχωρήσει. Είμαι στη Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω. Πάντως για την ΑΕΚ δεν είναι τιμή. Όχι εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορώ όχι να συζητάμε όμως έτσι. Βεβαίως. Μπράβο. Εντάξει. Συγγνώμη να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Ένας. Ευχαρίστω. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι η Ελλάδα, η μεταπολιτευτική, είπατε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ναι. Είναι μεταπολίτευση. Γιατί πριν είχαμε χούντα. Με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε. Ναι. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι όλοι αυτοί είναι πουλημένοι, τους οποίους εσείς κατ' επανάληψη και εκ περιτροπής ψηφίζατε. Μισό λεπτό. Ότι εγώ δεν και δεύτερο, ποτέ, και δεύτερο δεν αν, ένα λεπτό, η διαφθορά είναι μία πτυχή, ένα σκέλος μιας υπαρκτής αρνητικής πραγματικότητος. Και δεύτερο, αν οι γείτορες του ελληνισμού μετά το 1974
είναι όλοι, όπως είπατε, πουλημένοι κτλ. Το 90% σας είπα. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι είναι οι άνθρωποι που παρέδωσαν τη χώρα στη Χούντα, για τους οποίους δεν άκουσα να πείτε τίποτα. Για πριν λέτε το 67. Λέω από τη μεταπολίτευση και πριν. Από το 67 μέχρι το 73. Από το 67 μέχρι το 73. Καραμαλής Παπανδρέου Κανελόπουλου. Θα σας απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εκεί. Από το 67 μέχρι το 73 ήμουν στα γυμνασιακά μου χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα, Φερρυππίν, ότι μία καθηγήτρια δεν μας άρεσε, που ακόμα και τώρα, αν ζει, μέχρι πρώτην ζούσε, ήταν η καλύτερη καθηγήτρια που παρουσιάστηκε, επειδή γουστάραμε έναν άλλο καθηγητή, κάναμε αποχή. Δεν μας υπέραξε κανένας. Βεβαίως, τι γινόταν εκεί πέρα, ότι πρέπει να πάμε σινεμά Τετάρτη και τα κορίτσια Δευτέρα, τα θυμάσαι καθόλου? Το μαλλί, αν πιανόταν, είχε αποβολήτσα μια μέρα. Μάλλον καλό μας έκανε, γιατί τουλάχιστον μάθαμε να χειριζόμαστε την ελληνική γλώσσα. Με συγχωρείτε, οι επιπτώσεις από τη Χούντα ήταν αυτές? Οι επιπτώσεις από τη Χούντα, εννοείται τώρα, για την προδοσία της Κύπρου. Μόνο. Ήταν Χούντα, αγαπητέ μου. Βεβαίως, εγώ συμφωνώ για την προδοσία της Κύπρου, αρκεί να μου φέρνει το φάκελο. Ξέρεις κανένα φάκελο να βγει, τον κρύβουν ακόμα. Συγγνώμη, ήταν 7 χρόνια Χούντα, το καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως. Αμερικανοκίνητοι, πουλημένοι τους Αμερικανούς. Ναι. Τι μου λέτε όλα τώρα ήταν, για το κοντό μαλλί, για τις επιπτώσεις που είδες? Όλα είναι ξενοκίνητα και όλα ξενόδουλα, όλα, πάντα. Εκεί θα συμφωνήσετε ότι ήταν ξενοκίνητη η Χούντα. Κάτσε εδώ, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όλα, γιατί τώρα οι κυβερνήσεις δεν είναι ξενόδουλες. Κάτσε. Σ' άκουσα να μιλάς. Δεν απορώ που ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, κύριε. Συγγνώμη. Και μάλιστα αντιδιαστέλλοντας τη δική σας στάση, αθωωτική για τον εαυτό σας. Καθόλου. Έναντι των άλλων, οι οποίοι, γιατί οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, είτε πολιτικοί, είτε οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Είστε από τους βασικούς υπεύθυνους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι υποκειμενικό, βέβαια. Όχι εσείς προσωπικά. Ναι, εντάξει. Ενώ εγώ πάντως, σαν καλλιτέχνη στη δουλειά μου, δεν χαιρέτησα ποτέ πολιτικό. Πήγαινα και κρυβόμουν για να μην τους χαιρετήσω. Κανέναν ποτέ. Δεν αμφιβάλλω, δεν έχει ούτε τόση το Σιμίτη που ερχόταν. Ο Σιμίτης ερχόταν, ο Παπαδρέου. Πριν δώσω το λόγο στο Μίτσο του Παπαχρήστο, ναι, η ψήφο σας στη Χρυσή Αυγή, ναι, είναι ταύτιση με την ιδεολογία τους ή είναι ψήφο οργής θυμού? Ψήφο τιμωρία. Είναι απ' όλα, θα σου πω. Γιατί αυτά για μένα... που ακούω για ναζισμό και τέτοια, από όλα τα παιδιά που συναναστρέφουμε, το μόνο που μιλάμε για Ελλάδα. Το μόνο, σορκίζομαι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα παιδιά εκεί. Βεβαίως, καλά, ναι, παιδιά που χαιρετάνε, όταν ξεκινήσανε, έτσι, ναι, όταν που έχουν πίσω τους τις βάστικα. Πολλοί λένε, ναι, όπως γνωρίζεις, περιοδικά επί περιοδικών, πάρα πολλά ο Χίτλερ χίλια τα χρόνια, καπηλεύτηκαν από αρχαία, εντάξει, ας μην το πάμε μέχρι εκεί, ο Χίτλερ είχε πάρει πολλά στοιχεία. Εντάξει, τον... αλλά αυτοί δεν πήραν τις βάστικα του, δεν πήραν, με συγγνώμη, συμφωνώ, δεν πήραν το σήμα της Τρίας. Του Σλίμαν, ναι, αυτοί, ναι, πήραν τη φωτογραφία του Χίτλερ πίσω, του Γκέμπελς και βγήκαν με τις βάστιγκα. Όταν είσαι 700.000-2.000 άτομα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, η Χρυσή Αυγή πάει. Ναι. Το είδες και στην δικιά σου. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Καλλιτεχνική αδεία, αλλά και αν θέλετε κοινωνική αδεία, ναι, ναι, και πολιτική αδεία, ψηφίζετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ σας ρωτάω, η ψήφο σας είναι ταύτιση με την ιδεολογία? Ακούστε να δείτε, δεν μου έχει επιβάλει κανένας καμία ιδεολογία. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Μίτσου, ο οποίος ακούγεται... Δεν είχα ποτέ τηλέφωνο και τώρα το απέκτησα και βρήκα και τον πελάμα. Μα σε βλέπω στην τηλεόραση. Κάτσε, κάτσε τώρα. Θέλει λίγο το λόγο, ο Μίτσος, ναι. Ειλικρινά το έχω ξαναστεί. Αν δεν έχετε συγκλονιστεί για αυτό που έχει συμβεί μέχρι τα τώρα. Πέστε μου, τι. Θα σας πω. Σε σχέση με αυτό το... Στην αρχή το είπαμε φαινόμενο. Μετά το είπαμε καρικατούρα του ελληνισμού. Στο όνομα της πατρίδας, της σημαίας, του εθνικισμού. Είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει και προσβάλλει τον πολιτισμό αυτών που επικαλούνται, που αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση. Καμία σχέση. Αν πάρεις τον έναν και τον άλλον και σένα μέσα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τώρα, μιλάμε για ένα οικουμενικό πολιτισμό που δεν έχει βία, έχει ελευθερία, έχει δημοκρατία και αυτοί ήρθανε, εσείς δηλαδή, να πείτε, επειδή υπάρχει κρίση, όπ, να εκφράσετε, εφόσον δήλωσες ότι είσαι έτσι, ναι, την απογοήτευση, την οργή,
το ότι θέλεις την απαξίωση της πολιτικής, όχι πολιτική, με ήττα. Δεν με νοιάζουν τα κόμματα και η πολιτική με όμικρον γιώτα. Και αυτό το πράγμα, σε αυτή τη στιγμή της κρίσης, βγάζει το χειρότερο εαυτό σας και το χειρότερο εαυτό και το δικό μας, γιατί αυτή τη στιγμή που περνάμε κρίση, βγαίνει ο κακός εαυτός μας, βγαίνει το σκατό που κουβαλάμε μέσα μας, αλλά να το ξέρετε, το σκατό γίνεται και κοπριά. Αν χωνέψει θα βγάλει και λουλούδια, θα βγάλει και καρπούς, mm-hmm. αλλά δεν θα βγάλει εσάς. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι 450.000 δεν είναι φασίστες, ούτε εσένα μπορεί να σε βλέπω σαν φασίστα. Αλλά, πώς το βλέπει, αλλά, τι αγωνία το βλέπει. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε συμμορίτες, εγκληματίες, μετά το ΦΥΣΑ αποκαλύφθηκε κιόλας, με αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας, γιατί είναι αποβράσματα, μιας άρρωστης κοινωνίας, πιστεύω ότι εσύ είναι άρρωστη. Εσύ τους γνωρίζετε, δηλαδή, για να το λέω. Και βέβαια, δεν τους βλέπεις και μόνο να δεις τους κασιδιάρες. Όχι μόνο. Και πάρε το μύχο από την Εύβοια, που είναι και εγκληματίες της νύχτας, και πώς δεν ντρέπεστε που μπορεί να είστε σε κάτι τέτοιο που είναι, αμαυρώνει την πατρίδα μας. Κοίταξε, εδώ αγριεύουν τα πράγματα. Η σύγκρουση θα γίνει, α, όχι με εσάς. Θα γίνει διότι υπάρχουν αυτοί που πεινάνε και αυτοί που τρώνε και περνάνε καλά. Εσείς είστε το συμπλήρωμα αυτού του συστήματος μόνο και μόνο για να χτυπήσει αυτή την κρίση. Θα σας χρησιμοποιήσουν, σας έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, και αυτά τα παιχνιδάκια που παίξανε. Και τώρα που πήγαν και σκοτώσαν δύο εκεί πάνω, τους σκοτώσαν χρυσαυγίτες. Και από θύματα, από θύτες, να γίνουν θύματα. Μα όλα τα άκουσε και τη αυτό, συνέχεια. Ναι. Ποιον ωφελεί το γεγονός? Ωφελεί την πατρίδα σου, την κοινωνία? Ωφελεί αυτούς που παίζουν παιχνίδια, που παίζουν στα δύο άκρα? Κοίταξε, δεν υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχουν δύο πόλοι που συγκρίνονται. Όταν πήγα στην Τουρκία και μίλησα, και σε ένα βιβλίο μου είχα βάλει μια φράση τουρκική, Μπεριμπίρ Μπακάρ του Γιαμάρκο Παρ. Όταν ο ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί θα ξεσπάει. Εσείς καλοπερνάτε και έχετε και τους οπλιστές που σας τροφοδοτούν. Και κάθε καριόλι που θέλει να κάνει ζημιά στον τόπο μας. Όταν είπα εγώ τον εθνικό ύμνο, με βρίζανε. Μου λέγανε είσαι εθνικιστής, εθνικίζων. Αλλά δεν ξέρεις γιατί τον είπα. Γιατί βγαίνει η ελευθερία από τα κόκαλα και των προηγούμενων. Από εσάς δεν βγαίνει. Μαυρίλα βγαίνει. Αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια. Δεν είναι υποκειμενικό. Είναι της κοινωνίας θέση. Και θα δείτε πού θα πάει το πράγμα. Πού θα πάει, αυτό εννοώ. 15% θα πάει. Και τι, αυτό τι σημαίνει, είναι καλό? Άμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Να σου πω, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται συμπαθέστατος και μου είναι θα μπορούσαμε να πιούμε και καφέ αύριο. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για ναζί. Μη βρίσκω δηλαδή απόψε, γιατί και έχω και το διευθυντή και θα με αποπάρει. Μιλάμε για ναζί, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Για ναζί. Και δεν λέω για τον άνθρωπο. Αλήθεια σας λέω. Μιλάμε για ναζί. Δηλαδή, ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχει να επιδείξει ο 20ος αιώνας και η ιστορία της ανθρώπων. Μα τι είπα, βρε. Η ντροπή του τόπου μας είναι. Και μου επικαλούνται την Ελλάδα. Για τον πολιτισμό μας. Και την πατρίδα και το έθνος. Ποια γλώσσα? Γερμανικά. Υπάρχει γλώσσα. Η γλώσσα δική μας είναι ελεύθερη. Οι άνθρωποι του Γκέμπελς και του Γκέρινγκ. Ποιοι είναι αυτοί? Μάλιστα. Πήρατε μια γεύση όσοι δεν παρακολουθήσετε χθες την εκπομπή, γιατί από ό,τι είδα πάρα πολύ την παρακολουθήσατε. Και πλέον το πολιτικό σκηνικό έτσι θα εξελίσσεται. Ο Βιντανίδης είπε ότι άντε να πάνε μέχρι το 12%. Ο Τριάντης είπε ότι θα πάνε 15% και πάνω. Η Διαδικτυακή είπε ότι θα φτάσουν στο 20%. Για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα ένοπλης βίας που εμφανίστηκε είπε ότι τα μέσα προβάλλουν και προωθούν αυτή την ιστορία. Δεν είναι ψέμα αυτό. Και δεν είναι ψέμα επίσης ότι οι επιχειρηματίες χρηματοδοτούν. Αλλά μέρος της κοινωνίας είναι και αυτή. Όμως, τίποτα δεν μπορεί να πάει ψηλά επειδή το σπρώχνουν τα μέσα. Αν δεν υπάρχουν και άλλες αιτίες. Μια αφορμή δεν μπορεί να πυροδοτήσει έναν χώρο, ένα κόμμα. Υπάρχει κοινωνικό αίτιο, βαθύ αίτιο. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι απενοχοποιούνται, έχουν την άνεση να λένε, ας πούμε, ότι ψηφίζω Χρυσή Αυγή, χωρίς να υπολογίζουν ούτε τις αθλειότητες του Μιχαλολιάκου στο παρελθόν, με τις βόμβες στους κινηματογράφους, με τις καρύδες στα κεφάλια των ανθρώπων. Αυτά είναι τα σημαντικότερα για μένα. Η βία τώρα, το ότι
φωτογραφίζεται κάποιος με τη φωτογραφία του Χίτλερ ή τη σβάστηκα πίσω του. Αυτό είναι απλά μια γελοιότητα. Αυτό καθ' αυτό δεν σου κάνει κακό. Όταν όμως αρχίζει και χρησιμοποιεί τη βία, πυροβολή ή βάζει βόμβα ή σκοτώνει ή δέρνει ή πλακώνει στο ξύλο τον μετανάστη, τον δυστυχή που δεν έχει να φάει. Αυτά είναι πράγματα άγρια, βάρβαρα. Αυτά ενοχλούν. Όχι, η σβάστηκα και η φωτογραφία. Υπάρχουν άνθρωποι, άλλοι δίνονται αλληλεγγύοι, Ναπολέοντες, άλλοι είναι στο Δαφνί και πιστεύουν ότι έχουν υπουργικό χαρτοφυλάκιο. Και πολλοί από αυτούς που έχουν χαρτοφυλάκιο είναι για το Δαφνί. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η κοινωνία. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Δεν ξέρω αν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Από... Μπερτόλη. Α, και το Μπερτόλη, βέβαια. Ο κύριος Μπερτόλης, αυτή η μουσίτσα η οποία μου ενεφανίστη ως πρώην Πασόκος νυν αστειευόμενος, το λέω έτσι, ΣΥΡΙΖΑ, έτσι είχαν γράψει συνεργάτες μου, αλλά εγώ τον είδα ξαφνικά να γέρνει προς τη Χρυσή Αυγή και εκείνο. Να το δούμε. Πολύ αριστερή. Ήταν μονόδρομος το να ψηφίσει ΚΚΕ. Μεγάλωσα με την Ελευθεροτυπία, κύριο Φενταμινίδη, το Ποντίκι, διάβαζα. Οι καταβολές μου ήταν αυτές. Βέβαια, εγώ ψήφισα πρώτη φορά το 85. Τότε ψήφιζε όλη η Ελλάδα, πιστεύω, Πασόκ. Τα γυμνασιακά μου χρόνια έπαιζα ποδόσφαιρο με τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, πίσω από το σπίτι του λαού, στο γυμνάσιο στα Πευκάκια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να... που δεν μου άρεσε αυτή η ευθεία επίθεση στον κύριο, γιατί είπε τη λέξη κλειδί, Χρυσή Αυγή. Γιατί μας πειράζει τόσο πολύ. Και μία ερώτηση. Είπατε είχαμε χούντα το 67 έως το 73. Πιστεύετε τώρα ότι δεν έχουμε χούντα? Στην ερώτηση να κάνω. Γιατί ο κόσμος που συναναστρέφουμε εγώ, όλοι λένε ότι έχουμε χούντα. Δικαιώματα περιορισμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά καθόμαστε και μας λένε και κάθε μέρα αυτοκτονίες. Πεθαίνει κόσμος. Πόσος κόσμος πέθανε τη χούντα, εξαιρείται Κύπρος, και πόσος κόσμος έχει πεθάνει τα χρόνια του μνημονίου. Αυτό θέλω να πω εγώ. Και γιατί μας πειράζει, ειδικά στον κύριο Παπαχρήστο να ανέφερε εδώ, γιατί μας πειράζει, γιατί όταν κάποιος πει ότι ψηφίζω Χρυσή Αυγή, τι είναι ο Βελζεβούλ? Δεν νομίζω να είναι κάτι κακό. Οι αριστεροί έχουν μάθει να έχουμε διάλογο. Γιατί ο κύριος τι δεν κάνει κάτι? Πειράζει γιατί με προσβάλλει. Μα δεν σας πω. Έχουμε δημοκρατία, είπατε. Την κουλτούρα που κουβαλάμε. Είπατε έχουμε δημοκρατία. Προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη μας. Μισό λεπτό. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Είναι γερμανόσποροι. Πώς το λέτε? Είναι νεοναζί. Είναι. Ό,τι χειρότερο. Δεν έχουν με τον πολιτισμό μας καμιά σχέση. Να πω κάτι. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να απαντήσω. Και θα πω γιατί τα λέω αυτά. Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω τη σκέψη. Τελειώνω και θα απαντήσω. Και ντρέπομαι που είμαι εδώ. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι ακραίες αυτές. Δεν είναι ακραία οι εκφράσεις. Τα πράγματα όταν είναι παραφύση διαστροφή του τόπου μου και τη ιστορία του. Πιστεύω ότι τι είναι αυτή, βρε. Καθήκια είναι. Εγκληματίες είναι. Δολοφόνοι είναι. Ποιο σκότωσε το Φίσα? Και τον καθέναν που τον βλέπει διαφορετικά και τον κυνηγάει. Έχουμε καμιά αξιοπρέπεια? Θέλετε να σας μιλήσω με το κοινό νου, τι λέει ο λαός? Τα έχει πει και ο κύριος Μάκης στις δημοσκοπήσεις του. Μπορούμε να πάμε κοντά στο λαό? Πήγαινε στο λαό. Ο λαός ξέρει. Όταν αδειασμένο τον κάθε προδομένο λαό, άντε πάλι τα ευκολόπιστο. Είμαστε προδομένοι. Πόσα χρόνια ρε, 200 χρόνια προδομένος? Είμαστε προδομένοι, το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο λαός όμως, ένα κόμμα θέλει, ένα ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εγώ, ακούω, και Χρυσή Αυγή. Τα δύο άκρα που λένε, τα λεγόμενα. Αυτά τα δύο κόμματα βλέπω εκεί είναι πάνω. Τα άλλα κόμματα μας έχουν προδώσει. Θεωρείς τώρα... είναι κόμματα, είναι συμμορία εγκληματική. Εγώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν θέλω να μιλήσω με αυτές τις φράσεις. Δεν μου αρέσουν αυτές τις φράσεις. Δεν σου αρέσουν, μα αυτό έχει αποδειχθεί. Μπορώ να πω εγώ ότι μιλάτε ακραία. Εντάξει. Μα έχει αποδειχθεί. Δεν είναι σωστό. Είπατε προλίγου κατά την unfair. Είπατε ότι σκοτώσανε τα δύο παιδιά χρυσαυγίτες. Εγώ αυτό θα μπορούσα να σας πω. Έχετε στοιχεία? Βγάλτε τα. Παιδί μου, ποιος σκότωσε? Εξ αντικειμένου, τι έγινε? Δεν μπορεί να το πείτε αυτό. Ούτε κανείς από το πάνελ, ούτε κανένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Πού είναι τα στοιχεία σας? Γιατί δεν μιλάει για κάλυστα... στοιχεία. Εξ αντικειμένου, αυτό που έγινε προσβάλλει τον τόπο μου. Είμαι ενάντια και ποιον βολεύει? Ίσως ο θήτης να γίνει θύμα. Ίσως να προσβάλλει... Από πώς που. Ίσως να προσβάλλει την αισθητική σας. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να πει ότι πρέπει οποιοδήποτε να πηγαίνει σίγουρα με τη δικιά σας αισθητική ή το δικιά μου ή το κυρίου Τριάντη. Δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε.
Δηλαδή, εσείς τι θέλετε να απαγορεύετε. Με αυτούς που την παραβιάζουν, πιστεύουν τη δημοκρατία. Εσείς δεν την παραβιάζουν. Να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν την παραβιάζουν. Κάποιος μπορεί να πει την παραβιάζουν. Δεν την παραβιάζουν. Γι' αυτό έχουμε τη δημοκρατία μας. Υπάρχει η δικαιοσύνη, υπάρχει το κράτος δικαίου και αυτά όλα τα λύνει. Μέσα είναι. Χρειάζεται... Εγώ είδα μια επίθεση ευθεία, γιατί μπορώ να σας πω και εγώ ότι θα ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Θα μου κάνετε επίθεση και εμένα. Είναι σωστό μας αυτό. Μα την έχει κάνει. Εγώ σας λέω, είμαι από αριστερή οικογένεια, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Καταρχήν είναι άνθρωποι. Τώρα είναι κουβέντα τώρα αυτή να κάνουμε. Αϊντε. Δεν είναι σωστή κουβέντα αυτή. Δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους που βγάλαν την αγανάκτησή τους. Μετά μιλάω για τη συμμορία την εγκληματική που πάνε να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση και να παίξει απάνω και σε βάρος του ελληνικού λαού. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι σημερινό φύτρο. Έρχεται από πολύ παλιά. Στην κρίση απάνω βγαίνει ο συντηρητισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Και είναι αρρώστια. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν και δεν είναι μόνοι τους, είναι και απ' έξω. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση για να προσφέρουν τι, τη λύση στην Ελλάδα. Ποια! Πείτε μου τόσα χρόνια ποιος προσέφερε ποια λύση. Παιδί μου, είμαι εναντίον όλων αυτών που μας φέρανε μέχρι εδώ. Εγώ με μένα μιλάς. Εγώ θα σας πω να μην ψηφίσω κύριο Χρυσή Αυγή, ούτε εγώ να ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Πέστε μου εσείς ποιος άνθρωπος έκανε κάτι σωστό για την Ελλάδα. Εγώ δεν σας είπα ότι αυτή είναι σωστή. Αλλά σας λέω, πείτε μου εσείς, ποιος άνθρωπος είναι. Ένα λεπτό, συγγνώμη για να το ξεδιαβάσω. Εσείς δεν ψηφίζετε Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν είπα ότι δεν ψηφίζω, ούτε ότι θα ψηφίσω. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. Αλλά μπορώ ανοσία, να ψηφίσω άνετα, γιατί μου αρέσει ο λόγος τους. Μου αρέσει. Δεν είναι άσχημος ο λόγος. Από αριστερή οικογένεια. Από εκεί και πέρα. Γιατί δεν είναι κακό. Όχι, ακούστε κάτι. Θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μου αρέσουν οι ιδέες τους για τα εθνικά θέματα. Σας το λέω. Δεν μου αρέσουν οι ιδέες. Έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε πόσο ακραίο είναι να ακούει ότι Έλληνας ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Προσπαθήστε να καταλάβετε ο ένας τον άλλο. Το να αποστασιοποιήσετε από το παρελθόν τέτοιων ακραίων κομμάτων, από αυτό που κουβαλάνε δηλαδή και από αυτό που σας είπε ότι η φύτρα τους, η φύτρα εννοεί το παρελθόν πίσω, η ρίζα τους, σε μια χώρα που ήρθαν και την τσαλαπάτησαν οι Γερμανοί, ένα κόμμα που στη μήτρα του ταυτίστηκε. Μα τι δουλειά έχουν οι Γερμανοί με το θα τώρα. Πω, ένα ο ναζισμός ήταν πριν 75 χρόνια. Τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Για ακούστε μένα τουλάχιστον. Ο φασισμός ακούστε με. Ήταν στην Ιταλία. Μην το συγχαίρουμε την Ελλάδα. Μην το κάνουμε. Αυτό είναι λάθος που να το κάνουμε. Κύριε Μπερτόλη, μόνο να ολοκληρώσω. Εμένα, δημοσιογραφικά, με εκστασιάζει το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης. Πολύ μου το έχουν πει, δεν το λέω στη μόνη. Ένα λεπτό. Και ένας άνθρωπος που έπαιζε πίσω από το σπίτι του λαού στα πευκάκια μπάλα από αριστερή οικογένεια. Τον Νίκο τον Πογιόπουλο, τον ξέρετε ποιος είναι. Ναι. Βγάζει απ' έξω όλη την ιστορία αυτή. Δηλαδή ενός Μιχαλολιάκου που κυκλοφορούσε με τις αφήσεις του Χίτλερ στο δρόμο που διαλαλούσε ότι είναι χιτλερικός. Η ομάδα Πλεύρη στην αρχή μετά διαχωρίστηκαν. Ο Ανδρουτσόπουλος που σκότωσε εκείνο παιδί στο ξύλο έξω από τη σχολή Ευελπίδων. Τον άφησε ανάπηρο σχεδόν, σώθηκε ως εκθαύματος αυτό το παιδί. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ οποίους... στην πλατεία Δημαρχείου φώναζα νόμιμο το κουκουέ. Σορκίζομαι. Ένα λεπτό. Πλατεία Δημαρχείου. Σε μένα μην το λέτε. Δεν εγώ... απαλλάσσεσαι γι' αυτό. Όχι, δεν απαλλάσσομαι καθόλου. Τώρα, και δεν θεωρώ. Εαυτό σου και λες ότι είσαι καλλιτέχνη. Και δεν θεωρώ ότι μη υπάρχει καλλιτέχνη μπορεί να μιλάει έτσι. Μισό λεπτό. Αποστασιοποιήστε λοιπόν από όλη αυτή. Σου φωνή η μάνα σου και ο πατέρα σου. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ έβλεπα κόσμο να διαβάζει τη βραδινή και την απογευματινή και τους λέγα φασίστες. Και εγώ το ίδιο. Τι είναι αυτή. Σου έλεγα και λίγο Παναγία μου. Να φύγω μακριά. Ακούστε τώρα. Αυτό που λέτε, η άλλη γενιά, η άλλη Ελλάδα δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό το οποίο εσείς εκλαμβάνετε. Ποιο να καταλάβει, Μάκη. Ως Έλασον. Όταν ο μεγαλοδημοσιογράφος ταυτίζεται με τον αντιστασιακό. Της Χούντας, ο μεγαλοδημοσιογράφος να βρίζει τη Χρυσή Αυγή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα. Όλο το κατεστημένο το δημοσιογραφικό. Δεν λέω εσένα, ευτυχώς εσύ κράτησες μια ουδέτερη. Λοιπόν, μας φτιάξανε. Ναι, πρεπετέριδε, σου φτιάχνει. Φτιάξανε τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτόν αναφέρεται, κύριε Παπαχρήστο. Σε αυτόν αναφέρεται, άσχετα αν δεν θέλει να πει. Και πολλού άλλου. Άντε τώρα να τα πάρω στο κρανίο. Σε πολλού άλλου. Βρήκατε κοινό σημείο. Κοινό σημείο που πρεπετέρισε. Τους ενώνει, τους χωρίζουν όλα τα άλλα. Λοιπόν, τι ακούει και ο Πρετεντεράκος. Όχι άδικα φυσικά, από την αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ζωή. Έτσι είναι ο κόσμος. Και σε μια περίοδο απόλυτης φτώχειας και κρίσης,
Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο ο κύριος Αντώνης Μουζάκης μπορεί να δώσει ερμηνεία για το φαινόμενο, γιατί μόλις τελειώσει η κρίση θα εκτονωθεί όλη η ιστορία. Τους πειράζει λιγότερο τι ψηφίζει ο ένας και ο άλλος. Σαφώς, αλλά πότε θα τελειώσει η κρίση για να εκτονωθεί το φαινόμενο? Κύριε Μουζάκη, το θέμα για το οποίο σας φωνάξαμε είναι η άρση των περιορισμών στις χρηματικές κατασχέσεις και γενικά στην απελευθέρωση των αναγκαστικών εκτελέσεων που αποφάσισε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ανερυθρίαστα πλέον, ή αν θέλετε ΟΜΑ, μπαίνουν μέσα στην επιχείρηση, βουτάνε. Γιατί, εγώ δεν το γνώριζα. Τον Αύγουστο απαγορευόταν. Τον Αύγουστο, ναι, ήταν νεκρός μήνας, τόσο και για τα δικαστήρια, όσο και για να κατασχέσει και να προβεί σε μέτρα αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής ιδιαίτερα περιουσίας. Τώρα λοιπόν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχει έρθει. Λέμε το ταμείο δηλαδή. Ακριβώς, γιατί αυτό μετράει το ταμείο. Δεν τον ενδιαφέρει να πάρει ένα κομπιούτερ ή δεν ξέρω, εξοπλισμό γενικά. Τα μετρητά. Άρα λοιπόν, λέει, αν οφείλεις πάνω από 50.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση εγώ έχω το δικαίωμα και νύχτα και Σαββατοκύριακο που απαγορευόταν και το μήνα Αύγουστο που εκεί κατά το Υπουργείο σου λέει υπάρχει και αρκετό χρήμα, αφού κατά τους τερινούς μήνες και δει τον Αύγουστο υπάρχουν και μεγάλες εισπράξεις, έχω το δικαίωμα. Από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όχι, σαφώς, από τις τουριστικές επιχειρήσεις. Άλλα μαγαζιά παραμύγια στον Αύγουστο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν έχει τη δυνατότητα το ελεγκτικό όργανο να κατάσχει τα μετρητά, το ταμείο σου δηλαδή, αφού οφείλεις πάνω από 50.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι ανοίγει ένα πλέγμα που είχε στηθεί όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία πλέον στην αρχή να επέμβει στα μετρητά σου. Ναι, τώρα επειδή έτσι, τα ποσά που αναφέρετε είναι ηλικιώδη για απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι απλοί, αλλά δυστυχώς έχει συνηθίσει να τους χαρακτηρίζουμε έτσι. 50.000 για έναν άνθρωπο της καθημερινότητας είναι ένα ποσό το οποίο πιθανόν να μην το συμπληρώνει σε ένα χρόνο. Ένας που το έχει μέσα στο ταμείο του και χρωστάει, δεν χρωστάει εις βάρος και του μεροκαματιάρη και του ανθρώπου της καθημερινότητας και των ανθρώπων που προσπαθούν να επιβιώσουν. Δηλαδή, βεβαίως, γιατί να μην μπαίνουμε στις επιχειρήσεις των θηρίων που χρωστάνε εκατομμύρια και αρνούνται να αποδώσουν ΦΠΑ ή αρνούνται να αποπληρώσουν φόρους ή βρίσκουν 1000 παράθυρα. Εσείς φοροτεχνικός είστε, τα ξέρετε αυτά. Προφανώς και εκεί θα πρέπει να μπαίνουν. Τώρα, το γιατί δεν μπαίνουν ή με τι συχνότητα μπαίνουν είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι, πάντως μέχρι σήμερα δεν έμπαιναν. Υπήρχε μία large συμπεριφορά στο βαρύ κεφάλαιο σε επίπεδο δανειοδότησης, τα θαλασσοδάνεια αυτά τα οποία έφυγαν έξω, σε επίπεδο οικονομικών ελέγχων, σε επίπεδο απέτησης. Πάνε στο φουκαριάρης ο υπάλληλος, είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος, από πάνω του υπάρχει αγχώνη, δηλαδή αισθάνεται ότι έτσι και κάνει ένα λαθάξη φορολογική δήλωση τον τελείωσαν. Θυμάμαι, ας πούμε, είχε υπάρχει έμφραγμα ο φοροτεχνικός μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, μέσα στην Ομόνια, και έχασε τα βιβλία του, τα βιβλία μου, είχε την τσάντα και τα βιβλία μου μέσα. Και μου βάλανε ένα εξοδοτικό πρόστιμο που πλήρωνα 2 χρόνια. Εγώ, που να φύγει και το πρόστιμο από πάνω μου, είχα ένα απίστευτο άγχος πώς θα βγάλω αυτά τα λεφτά. Το ζήτημα αυτό είναι ότι οι υπηρεσίες ή η κυβέρνηση, αν θέλετε, πηγαίνει πού? Στην εύκολη λία. Εύκολη λία λοιπόν είναι αυτός που δεν έχει δυνατότητα να αντιδράσει. Η επιχείρηση, η μεγάλη επιχειρηματίας, προφανώς θα έχει τους συμβούλους εκείνους που θα τον προστατεύσουν μέχρι εκεί που μπορούν να τον προστατεύσουν. Όμως αυτός που χρωστάει 500, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, αυτός είναι και το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν τώρα, ξέρετε, η διαδικασία είναι απλή. Μπαίνω, σου παίρνω χρήματα από το λογαριασμό. Με συνοπτική απλά διαδικασία. Από πλέον, ATM. Λοιπόν, και από το ATM και από την τράπεζα ηλεκτρονικά, ξέρετε. Θα έχει τη δυνατότητα ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με τα στελέχη του να μπαίνει μέσα στο λογαριασμό και να μην αποστέλει όπως γίνεται σήμερα χαρτί αναγκαστικής κατάσχεσης στην τράπεζα και η τράπεζα να κάνει τη διαδικασία να ενημερώσει και να κάνω και να δείξει να περνάει ένας μήνας. Θα έχουμε κοινό το λογαριασμό. Πατάς το πλήκτρο, βλέπεις το μουζάκι στην τραπεζή. Ακριβώς. Και θα έχουμε λοιπόν με τον φίλο αρχηγό, τον κύριο Θεοχάρη. Να πάμε να του δώσουμε από τώρα την κάρτα μας. Να μην δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Εντάξει, και αυτό τη δουλειά του προσπαθεί να κάνει. Όπως εμείς, αν είχαμε το δικό μας σπίτι, το νοικοκυριό, την επιχείρησή μας, προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, το αυτό προσπαθεί να κάνει και αυτός για λογαριασμό της χώρας. Δουλειά του πάει να κάνει λοιπόν, ο άνθρωπος, αλλά είναι βρωμοδουλειά όμως. Είναι βρωμοδουλειά. Είναι άχαρη δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Όχι, είναι κυριολεκτικά βρωμοδουλειά.
Λοιπόν, να το να μπαίνει στου λογαριασμού των μη εχόντων είναι εκείνο το πρόβλημα. Έξω υπάρχουν δύο σχολές δημοσιογραφικές και πολιτικές. Η μία λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ. Είναι αυτοί οι αδίστακτοι τύποι που κοιτάνε την καλοπέρασή του και σου λένε: εντάξει, είμαστε εμείς, δουλέψαμε δικαίως από μια άποψη. Τώρα, γιατί να πληρώνουμε τζερεμέδες των νότιων φουκαράδων. Υπάρχει άλλη σχολή, η οποία λέει ότι αυτό που κάνετε είναι φασιστικό, αντικοινωνικό. Έχετε βάλει στο εκτελεστικό απόσπασμα 10 εκατομμύρια ανθρώπους, χρησιμοποιείτε σαν πειραματόζωα, πεινάνε οι άνθρωποι. Υπάρχουν δύο σχολές και αυτοί έχουν τα δίκαια τους και αυτό το δίκαιο μας βολεύει και μας αρέσει. Σωστά. Αλλά μετά η υπόθεση δεν πάει στα δίκαια των δύο πλευρών για να ψηφίσουν, αλλά πηγαίνει στα λογιστήρια των δανειστών. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Σε εσάς δηλαδή. Λοιπόν. Πείστε πιο σκληροί και μόλις βάλετε τα μολύβια κάτω και πείτε μάγκες, τα λεφτά μας, τελειώνουν όλα. Δεν πάει να λέει ο Τσίπρας ότι εγώ θα αλλάξω το μνημόνιο. Πού θα αλλάξεις ρε Τσίπρα το μνημόνιο, γιατί έκανα πολύ υπομονή μέχρι τώρα. Πόσο λαϊκιστής μπορεί να είσαι και να λες ότι θα αλλάξεις το μνημόνιο, όταν ξέρεις ότι αυτοί μας αλλάζουν τα φώτα για πλάκα και ότι θα πας εκεί πέρα σαν γατάκι, διότι δεν υπήρξε δανειζόμενος που σήκωσε το κεφάλι στο δανειστή του, υπάρχει στην ιστορία. Σκεφτείτε λοιπόν τι τσαμπουκά να κάνει. Ένα λεπτό. Ναι. Θα πει λοιπόν ότι ναι, αλλά εδώ είναι κράτος. Δεν είμαι ο φτωχός δανειζόμενος που πάω στην τράπεζα και μου επιβάλλουν τους όρους. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι με τους 27, να δεις τι ωραία που είναι. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι αυτό με τους 27 και από πίσω αυτοί αποδίδουν λόγο στα δικά τους. Ακριβώς στο... κράτη, έθνη. Συμφέροντα. 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 Σιγά μην αποδίδουν όλοι αυτοί στα έθνη. Τα έθνη, το κάθε έθνος έχει τα εθνικά του συμφέροντα. Σαφώς. Ποια είναι αυτά. Λάτσις, Βαρδινογιάννης, τέτοιο της κάθε περιοχής. Λοιπόν, και ξέρουν τι τους περιμένει, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Θα λυπηθούν τον Τσίπρα, θα φοβηθούν τον Τσίπρα, όσο φοβούνται και τον Σαμαρά και τον λυπούνται. Υπό αυτή την έννοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρείτε άλλους λόγους που θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα. Μην προσπαθείτε με λεονταρισμούς να εφαρπάξετε την ψήφο των... Συμφωνώ απολύτως. ...των πολιτών, διότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Θα εξαγριωθεί ο κόσμος μετά, έτσι δεν είναι. Αυτό όταν έρθει ο λογαριασμός... Ακριβώς. Και, και δουν ότι με Τσίπρα... Είναι φρούτες οι υποσχέσεις που έχουν... Το παξιμάδι έμεινε έτσι. Παξιμάδι και ίσως... Αν μη τι άλλο, μπορεί να είναι και λιγότερο άμα κάνει τσαμπουκάτες με αυτός. Λοιπόν. Διότι κάποια στιγμή θα κλείσουν την κάμερα. Ο τσαμπουκάς γινόταν όταν άρχισε η ιστορία. Συμφωνώ απόλυτα. Το 2010. Που τα τραπεζικά του συστήματα έτσι. Και υποχρεώσεις ήταν διαπλεκόμενες έντονα. Εκεί θα μπορούσε να γίνει πραγματικά σοβαρός τσαμπουκάς. Θα κατέρεαν και εκεί. Ακριβώς. Τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό το πρώτο έγκλημα το έκαναν ο Ανιψιός και ο Υιός. Ο Ανιψιός Καραμανλή και ο Υιός Παπανδρέου. Σωστά. Αυτοί οι δύο έκαναν το απόλυτο έγκλημα. Με το επιχείρημα τι θα γίνουμε, μπαταχτσίδες. Όχι. Όχι, δεν είναι Έλληνες μπαταξίες. Ο Γλέζος τους το λέει ωραία. Στην Άξο, όταν δεν μπορώ να αποδώσω τη σοδιά γιατί χάλασε ο καιρός, πάω στην τράπεζα ή στον μπακάλι και του λέω χρεοστάσε. Δώσε μου μια ανάσα. Να βγάλω, να σταφέρω. Σωστό. Σωστό. Αυτό σωστό. Δεν έπρεπε να πω. Σωστό. Έτσι. Ήμουν κλέφτης, ήμουν λοποδίτης, όπως είπε ο Παπανδρέου, είναι κλέφτες οι Έλληνες. Τι λες, ρε φίλε. Τόσα χρόνια που ζούσες από αυτά τα κλοπημαία, ο παππούς σου, ο πατέρας σου, εσύ. Δεν ήταν κλοπημαία. Πώς γυρνάγατε, βίλες, ιστορίες, νησιά, σκάφη, τέτοια, ποιος πλήρωνε. Επιχειρηματίες. Όλα αυτά. Γιατί, επειδή αγαπούσαν τη μούρη σας. Όχι. Καραμαλής, άνεση, τέτοια, εταιρείες, οικογένεια. Ο ίδιος ο Καραμαλής έφτιαξε τα υπόλοιπα αδέρφια του, τον πατέρα του πρωθυπουργού Καραμαλή. Τα ξεχνάμε, τα βραχώδη και τα οικόπεδα και τα σκάνδαλα γινόταν τις μουρλίες. Κλέφτες, να πει τα μούτρα σας πρώτα. Κλέφτες. Δεν αντιλέγω, ο λαός έχει την ευθύνη. Αλλά πρώτα τα μούτρα σας και μετά τους άλλους. Για να καλύψατε από το λεφτά, υπάρχω ότι οι Έλληνες είναι κλέφτες και δεν υπάρχει μία. Έτσι όλα αυτά έχουν κάνει τεράστια ζημιά. Εκείνο όμως που δεν μου αρέσει, ξέρετε ποιο είναι. Το γεγονός ότι εν έτη 2013 εξακολουθούν οι περισσότεροι να κάνουν πολιτική με όρους του 1980. Πράγμα παράδεκτο. Κοιτάνε το ψηφαλάκι και τίποτα περισσότερο. Ναι, η χώρα βουλιάζει. Όχι, το ψηφαλάκι και από το πρωί ως το βράδυ. Με ψεύδι. Και με ενοχλεί. Με πράγματα ανυπόστατα. Η κατεφημισμό είναι τεκμηριωμένα. Αριστερά το κάνει αυτό. Ναι. Η κατεφημισμό αριστερά, η οποία θα έπρεπε να πει μάγκες, εδώ που φτάσαμε.
Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πώς να αντέξει 27% από 3. Όταν το είναι σαν η μεταβολή να, είναι μεγάλη. Σαν να αλήθεια. Πάρουν εσάς να σας βάλουν τα βάρη και να σας πούνε επειδή σας ονομάζω πυροδήμα, θα τα σηκώσετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σπάσουν δεν γίνεται. Τα οστά. Έτσι. Θα πάθετε θλάσεις, δεν θα το σηκώσετε το βάρος του 5 πόντους. Πώς. Γι' αυτό έπρεπε να είναι ειλικρινείς. Αυτό λείπει. Να πούνε ότι είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς, αριστεροί, με ιδέες, με αγωνιστικότητα. Πού είναι. Είναι αλήθεια αυτό ότι το έχουν αυτό το πλεονέκτημα, με ονόματα, με ωραίους ανθρώπους, ιδεολόγους. Και πάμε τώρα να βαδίσουμε την οδό του μαρτυρίου, αν θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, να μπούμε στη Δραχμή, να ξαναρχίσουμε. Αλλά να ξέρετε ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα για όλους για να ξαναγίνουμε. Αυτό πρέπει να υποθεί όμως ξεκάθαρα στον ελληνικό, λαό. Να ξέρει λοιπόν ποιος είναι ο δρόμος. Ο ένας είναι αυτός. Οι μπροστάριδες, δεν ρωτάνε την ώρα της κρίσης. Πάνε μπροστά, δείχνουν το σωστό το δρόμο και όταν βγει το κάρο από τη λάσπη, κάθονται και κουβεντιάζουν με το λαό και του λένε: τώρα που είδες τι έγινε, θα πάμε στη λάσπη ή θα πονέσουμε για να μην ξαναπάει το κάρο μες στη λάσπη. Και εκεί τον βάζει στο δίλημα και αποφασίζει. Αλλά την ώρα της κρίσης δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Ο μπροστάρης δεν κάθεται να κάνει κοινωνικό διάλογο ο ηγέτης, ο πολιτικός, όταν υπάρχει πόλεμος. Παίρνει όπλα μπαλάσκες, πάει πολεμάει, ναι. Κερδίζει τη μάχη και μετά έρχεται και κάνει το διάλογο με τον λαό. Υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες όμως. Όχι, υπάρχουν, τίποτα. Κουραμπιέδες. Υπάρχουν τέτοιοι ηγέτες. Κουραμπιέδες. Που θα τραβήξουν το κάρο και θα μπουν μπροστά και θα πούνε ακολουθήστε με. Μπορώ να σας πω ότι οποιαδήποτε άλλη στιγμή θα διακινδύνευα να πω ανακρίβειες λόγω του πάθους, του χαρακτήρα, τα χίλια όσα μύρια μπορείτε να μου καταλογίσετε. Τώρα είμαι σίγουρος ότι δεν κάνω λάθος. Οι πολιτικοί μας απεδείχθησαν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και σε μια κορυφαία ιστορική στιγμή, σε μια για πολύ σημαντική ιστορική για στιγμή το για τον τόπο και τον λαό. Για τον λαό πρώτα και τον τόπο. Τόπος χωρίς λαό δεν λογίζεται. Δεν υπάρχει. Λαός χωρίς τόπο λογίζεται. Αλλά Παλαιστίνη π.χ. Αλλά πολεμάνε για τον τόπο τους και θα τον κερδίσουν. Κούρδοι π.χ. πολεμάνε και θα τον κερδίσουν. Έτσι είναι λέει. Εκείνο που μας λυπεί, Αρμένοι που πολέμησαν και τον κέρδισαν. Εκείνο που μας λυπεί είναι ότι εμείς έχουμε τα εκεγγύα, έχουμε τη δυνατότητα και ως άνθρωποι, ως οντότητες, εξυπνάδα. Το DNA μας είναι έτσι φτιαγμένο που θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και παρόλα αυτά, κάποιοι θέλουν να μας κρατούν εγκλωβισμένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό συζητήσαμε χθες. Έχει όμως και κάτι ελαττώματα αυτό το DNA. Εντάξει. Κάτι έχει, απίστευτα. Και δεν είναι λίγα. Τα έχουν πληρώσει αυτά τα ελαττώματα στο παρελθόν. Το έχει δείξει η ιστορία μας, δυστυχώς. Απίστευτα ελαττώματα. Ο Ρεχάγκελ πήρε το ευρωπαϊκό. Δεν το βλέπει η Ελλάδα ούτε στη δεύτερη παρουσία. Και βγαίναν τα τομάρια και λέγανε ότι δεν ξέρει μπάλα. Λοιπόν, ο Σάντος το παγκόσμιο να πάρει στη Βραζιλία. Μετά από ένα μήνα θα του πούνε ότι δεν ξέρει μπάλα. Και βάζω ένα στοίχημα γι' αυτό και μαζί. Με όλα όσα είπαμε. Να εξακολουθούν, κατηγορούν την εθνική ομάδα. Έχει κάνει τόσα πράγματα, επιτεύγματα τα τελευταία 10 χρόνια και εξακολουθούν να βρίζουν τους πάντες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας εύχομαι και σε εσάς φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.